Γιατί για μένα είναι σημαντικό να βάλουμε και το άλλο κομμάτι, που και εδώ είχαμε μια κινητοποίηση άμεση, αφού βέβαια φώναξε η Νένα Χρονοπούλου. Νένα, πάρε μου τα πράγματα με τη σειρά, γιατί εδώ κάναμε μια έρευνα κι εμείς, με τη δική σου βοήθεια, με την Εύη Γιαρκιά, όλο αυτό το διάστημα που θα τη δείξουμε σε λίγο, αλλά προέκυψε ένα μείζον θέμα που από αυτό ξεκίνησε ή ξεκινά η δικαστική περιπέτεια και η ανάγνωση αυτού του θέματος. Λοιπόν, καταρχάς ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο που μου αφιερώνετε και σας ευχαριστώ όλους, γιατί ο καθένας από το δικό του μετερίζει έχει βοηθήσει όλο αυτό το διάστημα. Το θέμα έχει έρθει στη Φοραμαία μέσα από καταγγελίες γονέων εδώ και ένα χρόνο, δηλαδή από το Φεβρουάριο του 2022. Από το Μάρτιο του 2022 έως και σήμερα έχουν γίνει επίσημα 7 καταγγελίες. 7 καταγγελίες είναι πάρα πολλές. Για το συγκεκριμένο. Για το συγκεκριμένο κέντρο ειδικών θεραπείων, και εδώ θέλω να διευκρινίσουμε κάτι. Δεν είναι ίδρυμα, δεν είναι κρατικός φορέας, είναι ιδιωτική επιχείρηση. Αυτό πρέπει να το καταλάβει όλος ο κόσμος. Γιατί πρόκειται για 250.000 τέτοιου είδους επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα. Δηλαδή, όταν περνάμε με το αυτοκίνητό μας και διαβάζουμε λογοθεραπευτήριο, κέντρο ειδικών θεραπείων, αυτό είναι ιδιωτική επιχείρηση που λειτουργεί με την άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος του εκάστοτε θεραπευτού. Η άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος βγαίνει από την περιφέρεια και μετά απευθείας ο άνθρωπος που έχει πάρει αυτή την άδεια πηγαίνει στην εφορία, ανοίγει έναν CAD και αρχίζει και εργάζεται. Δεν εποπτεύεται, εδώ είναι το σκανδαλώδες, ότι εργάζεται χωρίς εποπτεία. Δεν παίρνει άδεια χώρου από την περιφέρεια. Πας να ανοίξεις καφετέρια και παίρνεις άδεια χώρου. Τι έχει γίνει εδώ σε αυτή την υπόθεση, λοιπόν, Νένα? Ένα τέτοιο κέντρο, λοιπόν, ειδικών θεραπείων, λειτουργεί παρανόμως και παράτυπα, και όχι μόνο αυτό, και πολλά, παρανόμως και παράτυπα έως παράνομα πλέον, έχει κατασκηνωτικά προγράμματα. Κοιμούνται παιδιά εκεί. Δεν ξέρουμε τις συνθήκες που κοιμούνται. Υπάρχουν καταγγελίες πάντως που θα δουν ξέρουμε για τα κατασκηνωτικά. Που κοιμούνται. Λοιπόν, έχει παράνομα αυτοκίνητα μεταφοράς των παιδιών. Κρατάει παιδιά όχι για ατομικές συνεδρίες, που τι λέμε, ειδική θεραπεύτρια, έτσι, λογοθεραπεία. Δεν είναι κάνεις 12 ώρες την ημέρα λογοθεραπεία στα παιδιά. 3/4 είναι η λογοθεραπεία, 3/4 είναι η ειδική θεραπεία. Άρα, μετά από 3/4, πώς έπρεπε να λειτουργεί αυτό? Παίρνεις το παιδί σου, το πας στο θεραπευτήριο, μπαίνει μέσα, κάνει την ατομική του θεραπεία με το θεραπευτή του, βγαίνει στο σαλόνι, σου παραδίδει ο θεραπευτής το παιδί, το παίρνεις, το πας σπίτι σου. Δεν υπάρχει λοιπόν εποπτική αρχή σε αυτά. Όχι. Ανταυτού, τι κάνουν? 80 παιδιά μαζί στον ίδιο χώρο σε 100 τετραγωνικά. Παιδιά διαφόρων ηλικιών. Αλλά του κυρίου ηλικιών... Γιαννόπουλου του κλείσανε, νομίζω, την Κέρκυρα, γιατί η τουαλέτα δεν βόλευε σωστά. Δεν ξέρουμε. Ναι, όχι, του κλείνουν, είπα. Δεν είπα ανέκλεισε. Ακούστε, είναι κέντρο ειδικών θεραπείων για παιδιά αμαία. Ποτέ κανένας δημόσιος φορέας δεν έχει πάει να ελέγξει. Υπάρχει αυτή η τουαλέτα που λέμε? Έχουν οι άνθρωποι τις κατάλληλες γνώσεις για πρώτες βοήθειες? Γιατί αν την ώρα που κάνεις θεραπεία στο παιδί πάθει μια επιληψία, ποιος θα το σώσει? Ναι, αυτό με το Πρεβάζι, για το οποίο κινήθηκε όλη αυτή η διαδικασία. Τι ακριβώς έγινε, Νένα μου? Ακούστε, ξεκινάμε. 3 Μαρτίου του 2022 φεύγει και παιδί ανήλικο, παιδί αμαία, από το κέντρο ειδικών θεραπείων, το συγκεκριμένο στην Καλλιθέα. Το βρίσκει ένας περαστικός, το πάει στην ασφάλεια της Καλλιθέας, σχηματίζεται δικογραφία, συλλαμβάνονται οι υπεύθυνοι. Οι γονείς δεν επιθυμούν την ποινική δίωξη, διότι να ξέρετε ότι τους τρομοκρατούν κιόλας. Έχουμε και αυτό το φαινόμενο σε αυτή την περίπτωση. Μετά από 3 μήνες ξαναφεύγει παιδί. Άλλο. Άλλο παιδί. Το βρίσκει άλλος άνθρωπος στην Καλλιρόης, από την Καλλιθέα στην Καλλιρόης. Είναι 5 χιλιόμετρα, παιδιά. Μετά 2 ώρες ήταν χαμένο το παιδί. Την ώρα που επιβιβαζόταν, ήταν, Πέτρο, εκεί πέρα που μιλάγαμε στα email, τα έχεις όλα αυτά. Έχω. Μετά από 4. Ερχόμαστε εδώ, κάνουμε την έκκληση. Μιλάμε με την περιφέρεια. Δεν μας ακούει η περιφέρεια. Λέμε ότι πρέπει να πάμε όλοι οι γονείς. Πάντως να πω κάτι για την Νένα. Μισό λεπτάκι. Βέβαια, τα πάντα. Να πω κάτι για την Νένα. Ξανά σύλληψη. Το οποίο είναι υπέρ της. Όλο αυτό το διάστημα δεν το έβγαζε αυτό στην επικαιρότητα και στο φως, γιατί περίμενε από ανθρώπους τους οποίους είχε στείλει email να τις απαντήσουν
ώστε να μην πει «Α, βγαίνω να κάνω το κομμάτι μου, να βγω και να το παίξω, είναι ένα Χρονοπούλου που βγάζω αυτά τα ρεπορτάζ στην επιφάνεια και στο φως». Δεν ήθελα να πουλήσει τον εαυτό της. Περίμενε λοιπόν, στέλνοντας τα απαραίτητα email και τόσο καιρό, ενώ έχουμε αυτά τα βίντεο που θα δουν οι τηλεθεατές, δεν τα είχαμε προβάλει. Τέσσερις μήνες. Έτσι, μπράβο. Γιατί περιμέναμε από την Νένα απάντηση που είχε στείλει σε συγκεκριμένους ανθρώπους και δεν πήρες. Πάκο, καταγγελώνει. Η Νένα έχει κάνει μια εξαιρετική δουλειά, Ζήνα. Τα έχει τα email, τα έχει. Όλα. Έχει ένα πάκο λοιπόν με στοιχεία και καταγγελίες, οποίες έχει δεχτεί και από άλλους γονείς. Και πραγματικά εκτιμώ ότι σήμερα μέσω αυτής της εκπομπής θα γίνει η αρχή προκειμένου να βρεθεί μια λύση σε όλη αυτή την άθλια κατάσταση. Θέλω να καταλάβω όμως με το πρεβάζι αυτό που ήρθε στο φως. Μπορώ να πω το ιστορικό, να ξέρει ο κόσμος, γιατί ενδιαφέρονται πάρα πολύ να μάθουν. Δεύτερη σύλληψη των ιδιοκτητών του κέντρου έχει σε ένα χρόνο πάλι θα γίνει. Πήραν αναβολή για αυτή τη δίκη. Μετά από με δύο μήνες, δηλαδή 12 Ιανουαρίου του 2023, τρίτη σύλληψη. Παιδί, κορίτσι, 16 ετών, έχει φύγει από το κέντρο που έπρεπε να γίνονται ατομικές θεραπείες. Προσέξτε τι σας λέω. Ο ΕΟΠΗ τους πληρώνει για ατομικές θεραπείες και είναι όλα τα παιδιά τσούρμο. Φεύγει το παιδί και πού βρίσκεται, παιδιά? Θα τρελαθείτε. Μέσα στον ηλεκτρικό και κατευθυνόταν προς Αττική και ήδη βρήκανε το παιδάκι από τη βιντεοκλήση. Κορίτσι στην Αττική, μετά από τη Βικτόρια, που είναι η Αττική, μαζί με όλο τον κόσμο εκεί πέρα, έτσι, με όλους τους αλλοδαπούς και ό,τι συνεπάγεται. Δηλαδή να μην το βρεις το παιδί σου, ξανά αυτοφορή διαδικασία. Και τώρα πάλι τέλει. Μετά από λίγο πριν 6 μέρες... Συγγνώμη, πόσες ανακαλεί τη άδεια. Ακούστε τώρα, δεν είναι... Ξαναμιλάμε και λέμε γίνεται το ένα μετά το άλλο, σας παρακαλώ, μιλάμε με την περιφέρεια, με συγκεκριμένο άνθρωπο και λέμε, σας έχουμε στείλει αυτά... Τα έγγραφα, γίνεται αυτό και αυτό και αυτό. Και ποια ήταν η απάντηση, τι σας λένε? Θα σας πω την απάντηση τώρα, άνθρωπος. Να πέσει κάτω η οθόνη. Δεν έχουμε τέτοιο τμήμα καταγγελιών. Η περιφέρεια. Ναι, δεν έχει. Ναι. Ωραία, και οι συλλήψεις έγιναν δικογραφίες. Τι έγινε? Έγιναν δικογραφίες, έχουν οδηγηθεί. Άλλοι γονείς. Υπάρχουν δικαστικές αποφάσεις. Μισό λεπτό, μισό. Να καταλάβουμε τι έγιναν οι συλλήψεις. Γιατί οι συλλήψεις, εντάξει. Έγιναν συλλήψεις μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα, λυσάνε και τα τηλέφωνα. Λοιπόν, μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα έχουμε και δύο μηνύσεις για κακοποιητικές συμπεριφορές και ξυλοδαρμό σε παιδιά, μέλη της Φοραμαία, δηλαδή τρεις οι συλλήψεις οι αυτόφορες και δύο, πέντε. Έχουν πάει όλοι, έχουν καταθέσει σε φάκελο στη Γαδά. Έχουμε από το 2020 καταγγελία στο Συνήγορο του Πολίτη. Ο Συνήγορος του Πολίτη στέλνει στην περιφέρεια να ελέγξει. Η περιφέρεια δεν απαντάει ποτέ. Ο Συνήγορος του Πολίτη ξανά το Σεπτέμβριο φέτος, μετά από όλες αυτές τις καταγγελίες που ενημερώνεται, στέλνει στην περιφέρεια ότι κάνατε έρευνα, δεν κάνατε έρευνα, απαντήστε μας. Και τους λέει κιόλας ότι σας παρακαλούμε πάρα πολύ, μην κρατάτε κρυφά στοιχεία, γιατί οι δημόσιες υπηρεσίες μεταξύ μας πρέπει για το καλό των παιδιών να έχουμε μία συνεργασία. Ουδέποτε πήρε απάντηση από την περιφέρεια ο Συνήγορος του Πολίτη. Και φτάνουμε λοιπόν. Την Παρασκευή έχουμε κρούσει τον κόδωνα του κινδύνου 100 φορές. Έχουμε λοιπόν την περασμένη Πέμπτη, σήμερα τη μέρα είναι, έχω χάσει και τις μέρες. Τετάρτη. Λοιπόν, μία εβδομάδα πριν, ένα παιδί ακροβατή. Χτυπάει το τηλέφωνό μας, ένα από αυτά τα τηλέφωνα που λυσάνε. Είναι ένας κύριος, μου λέει, σας παρακαλώ πάρα πολύ, έχω παρακολουθήσει εκπομπές και αναρτήσεις σας. Ξέρω για ποιο κέντρο μιλάτε. Αυτή τη στιγμή ακροβατή. Στο περβάζει ένα παιδί. 11 ετών. Εντάξει, δεν ήξερε ο άνθρωπος, ένα παιδάκι, είδε αγοράκι. Είναι η φωτογραφία που τράβηξε ενδεχομένως. Λέω, πάρτε τηλέφωνο την αστυνομία. Μου λέει, έχουμε πάρει την αστυνομία. Λέω, δεν έχουμε αρμοδιότητα να κάνουμε κάτι εμείς. Διότι στα κέντρα ειδικών θεραπείων υπάρχει τεράστιο κενό στο νόμο, τεράστιο. Δεν εποπτεύονται από πουθενά. Τη στιγμή που δεν έχει αδειοδότηση ο χώρος, το κτίριο, δεν μπορεί κανένας να τους επιβλέψει. Και αυτό το κενό λοιπόν, αυτό το πρέπει κενό... Πρέπει να πάω διαφορετικά. Έχουμε συλλήψεις όμως, πεις οι δύο. Τώρα. Βεβαίως έχουμε συλλήψεις. Τώρα, μετά από αυτό. Τώρα, μετά από αυτό. Ναι, αλλά ήδη είχε άλλες τρεις φορές, λέει, πριν. Μπράβο, έτσι. Τι έγινε. Μισό λεπτό να σας πω. Περίμενε, Νένα, μετά τις διαφημίσεις. Μετά τις διαφημίσεις. Παρακαλώ. Τα μηνύματα πάρα πολλά, Νένα μου, σου δίνω το λόγο, γιατί είχαμε μείνει στο πρεβάζι εκεί του συγκεκριμένου κέντρου, όπου κάποιος περαστικός είδε ότι ένα παιδί κρεμότανε. Λοιπόν, ένα παιδί ακροβατούσε, όπου αυτό που βλέπουμε έχει κενό, έτσι. Απλά επειδή η συγκεκριμένη κυρία εξακολουθεί να λέει ψέματα στους γονείς και λέει ότι
από το Google Earth βγάλαμε φωτογραφίες και δεν έχει μπαλκόνια. Βεβαίως είναι σε εσοχή αυτό που βλέπουμε. Κοιτάξτε πώς κάνει μέσα, είναι σε εσοχή. Δεν φαίνεται το μπαλκόνι. Το είδανε, είναι κάτι σαν φωταγωγός. Το βλέπετε που κάνει μέσα. Ναι, ναι. Λοιπόν, το είδανε από την απέναντι πολυκατοικία που ήταν στον ίδιο όροφο, στον τρίτο όροφο. Και είδανε αυτή την κατάσταση του παιδιού, παίρνανε τηλέφωνο και περαστικοί το βλέπανε. Βεβαίως, να ξέρετε ότι οι περαστικοί και οι γείτονες έχουν δει πολλά. Ακούνε παιδιά να φωνάζουν, γιατί εδώ δύο παιδιά έχεις μέσα στο σπίτι και γίνεται ο χαμός. Φαντάζεσαι 80 παιδιά αμαία σε ένα διαμέρισμα 100 τετραγωνικών διαφόρων ηλικιών και με διαβαθμίσεις στις αναπηρίες τους. Θέλεις να βάλεις μια ανωτελεία να σου πω και θα γυρίσω σε σένα, ναι, για να μην νομίζει ο κόσμος ότι είναι αυτό το περιστατικό που συζητάμε τώρα, αλλά είναι και άλλα. Να το δούμε λοιπόν αυτό το βίντεο για να έχουν μια συνολική εικόνα και αμέσως θέλω, μετά να έρθουν. Συγγνώμη. Να πω ότι την ίδια μέρα στην περιοχή του Πειραιά, μανούλα που πήγαινε το παιδί της σε αυτό, παραλάμβανε στο ίδιο κέντρο, το παραλάμβανε ένα παράνομο όχημα, διότι δεν είχε την άδεια από την περιφέρεια, δεν ήθελε το παιδάκι να μπει μέσα. Μπαίνει το παιδάκι μέσα όμως, το βάζουν τέλος πάντων, το εκεί. Πηγαίνει λίγο πιο κάτω σε περιοχή του Πειραιά να παραλάβουν δεύτερο παιδάκι. Βρίσκει ευκαιρία το πρώτο παιδάκι που δεν ήθελε, το σκάει. Κατεβαίνει ο οδηγός αλβανικής καταγωγής. Έχουμε καταγγελία ότι είναι χωρίς δίπλωμα και την κάνω υπεύθυνα την καταγγελία αυτή τη στιγμή από την εκπομπή σου να ελεγχθεί. Γιατί ο άνθρωπος αυτός επιλέγουν αυτό το κέντρο, λοιπόν, Ρενένα. Ακούστε, γιατί ακούστε, συγγνώμη. Ακούω τώρα, αυτοί οι γονείς που ακούν όλα αυτά. Γιατί επιλέγουν αυτό το κέντρο να πάνε τα παιδιά τους. Γιατί το κρατάει. Μην άμυρε ευθυνών οι γονείς. Κρατάει από τις 12 το πρωί, από τις 6.30 το πρωί. 7, τι κάνουν οι γονείς, πάει και παρκάρουν τα παιδιά εκεί σε ένα κέντρο που ξέρουν ότι δεν πληρεί τις προϋποθέσεις. Εδώ ένα παιδικό σταθμό επιλέγουμε και κάνουμε έρευνα για το παιδί. Βεβαίως έπρεπε να έχει άδεια, αλλά δεν έχει. Γι' αυτό σκούζουμε τόσο καιρό. Το βλέπει το παιδάκι όμως που έχει φύγει, επανέρχομαι, από το αυτοκίνητο, το τσακώνει ο οδηγός και το βάζει με τη βία, ταρακουνώντας το και τραντάζοντάς το, μέσα στο βανάκι. Για καλή μας τύχη, περνάει μία κυρία, παίρνει τον αριθμό του αυτοκινήτου και τι έγραφε το αυτοκίνητο και καλεί το χαμόγελο του παιδιού. Είναι έτσι? Εκείνη την ίδια μέρα. Δύο περιστατικά βίας την ίδια μέρα. Δύο περιστατικά το περβάζει και αυτό που έγινε με το χαμόγελο του παιδιού. Την η καταγγελία, καταγγελία που κάνατε στο χαμόγελο. Όχι. Δεν την κάναμε. Την έκανε μία άγνωστη που είδε ναι. βάζουν με το ζόρι το παιδάκι. Πήρε το χαμόγελο την ασφάλεια του Πειραιά, ειδοποιήθηκε η μητέρα. Αυτοί προσπαθούσαν για ακόμα μία φορά να πούν ότι δεν είναι έτσι τα πράγματα. Την έκανε μέρα, καταγγελία η μητέρα. Η μητέρα του παιδιού αυτού έκανε καταγγελία. Αυτή έκανε, αλλά έκανε και η κυρία που ειδοποιήθηκε και το χαμόγελο και τα πάντα. Εμεί σε αυτέ τι περιπτώσει στέλνουμε την εισαγγελία κατευθείαν. Δεν πρέπει κατευθείαν. Δηλαδή ο εισαγγελέα να το κλείσει. Και οι γονεί να μην πηγαίνουν εκεί τα παιδιά του. Είναι ένα ιδιωτικό χώρο. Γιατί τον επιλέγει αυτό. Εστάλει αμέσω στην εισαγγελία, γιατί έχουμε πολλέ καταγγελίε από ανθρώπου που βλέπουν σε αυτοκίνητα να χτυπάνε τα παιδιά και το μόνο που μα δίνουν είναι ο αριθμός του αυτοκινήτου. Και να είναι καλά, δεν λένε όπως λέγανε παλιά ότι δεν μπορούμε να το δεχτούμε. Το δέχονται και προχωράνε. Άρα, όλος αυτός ο συνειδιασμός πραγμάτων νομίζω ότι έπρεπε να γίνει. Θέλετε να σας πω τι έχει γίνει, γιατί είναι πολύ καλό να ακουστεί. Κάποια στιγμή λοιπόν, παίρνω τηλέφωνο μια φίλη μου που λέγεται Αλεξάνδρα Γκανά. Αλεξάνδρα, της λέω, η Αλεξάνδρα είναι λοιπόν γραμματέα στην ΕΚΟ Ναυτιλίας της Νέας Δημοκρατίας. Της λέω: έχω πρόβλημα. Μου λέει: πάρε τον πρόεδρο το Λευτέρη. Παίρνω το Λευτέρη τηλέφωνο. Του λέω: Λευτέρη, το και το, θα σκοτωθούν παιδιά. Ή θα γίνουν οι γονείς δολοφόνοι, γιατί εκεί θα φτάσουμε. Γιατί αν εμένα μου είχε παθεί τίποτα ο Χρήστος, πώς πιστεύεις εσύ με το χαρακτήρα που έχω ότι θα το αντιμετώπιζα? Θα έμπαινα σε διάλογο, Ζήνα? Δεν θα έμπαινα. Να τελειώνουμε. Και μη μου πείτε ότι είμαι άνθρωπος που αγαπάω τη βία. Δεν την αγαπώ τη βία. Όμως, όταν η αδιαφορία των άλλων με αναγκάζει να φτάσω εκεί, δυστυχώς, θα φτάσω. Εάν μου είχε πειραχτεί τρίχα του Χρήστου, αυτή τη στιγμή θα ήμουν με βραχιόλια. Θα είχα δίκιο και δεν θα μπορούσε κανένας να με βγάλει έξω. Λοιπόν, πάμε τώρα στο ότι δόξα τω Θεώ δεν έγινε. Να ξέρετε λοιπόν ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι κρέμονται από το στόμα μας σήμερα. Γιατί έφτασα και του λέω θέλω να κάνω Λευτέρη μου, του Προέδρου της ΕΚΟ της Νέας Δημοκρατίας, μία επιστολή να φτάσει στον Πρωθυπουργό. Μου λέει, Νένα, θα σου δώσω ένα τηλέφωνο. Κλείσε να πάρω ένα τηλέφωνο.
Δεν γινότανε. Πηγαίναμε, ζητάγαμε τη δόμνα τη Μιχαηλίδου άφαντη. Δεν ξέραμε σε ποιο υπουργείο να πάμε. Καλά, στην περιφέρεια δεν το συζητώ. Μίλαγα με την ιδιαίτερα του κυρίου Πατούλη, η οποία μου είπε αυτό το συγκλονιστικό, ότι δεν υπάρχει τμήμα καταγγελιών. Εκεί, ό,τι θέλει σκέφτεται ο καθένας. Ό,τι θέλει σκέφτεται. Και έχουμε χίλια δίκαια. Να σκεφτούμε ότι για να μην υπάρχει τμήμα καταγγελιών, όταν αδειοδοτείς μία κυρία να ανοίξει τέτοια επιχείρηση, δεν θέλεις να υπάρχει τμήμα καταγγελιών. Λέβαια. Ή, εν πάση περιπτώσει, δεν ήξερες ότι υπάρχει ανάγκη. Αφού βλέπεις, ρε Χριστιανέ μου, ότι υπάρχει ανάγκη, κάνες 24 ώρες. Είναι υποχρέωσή σου. Θέλω όμως. Συγγνώμη, άσε με λίγο να σου πω αυτό. Θέλω, έχω τρελαθεί. Πες το μου, απλώς θέλω να καταλάβει ο κόσμος ότι δεν είναι ένα συμβάν που συζητάμε. Μα μιλάμε για κάθε εβδομάδα. Ναι, θέλω να ακούσουμε και άλλες μανούλες που εσύ μας τις έτσι γνώρισε στην Εύη Γιαρκιά για να ενώσουμε και να καταλάβει ο κόσμος ότι τα περιστατικά είναι πολλά στο συγκεκριμένο. Γιατί κάνει και παράνομο κατασκηνοτικό. Αυτό γιατί κάνει και παράνομο υπνοτήριο. Κάθε δεύτερο Σαββατοκύριακο κοιμίζει εκεί παιδιά κατάχαμα. Στρωματσάδα, 40 παιδιά. Να κοιμηθούν εκεί αυτά τα παιδιά. Εγώ δεν μπορώ να το καταλάβω αυτόν ένα. Με συγχωρείς πάρα πολύ. Να το καταλάβεις, πες μου. Και ξέρεις την ευαισθησία που έχω για άτομα με αναπηρία. Γιατί οι γονείς επιλέγουν να αφήσουν τα παιδιά τους το Σαββατοκύριακο σε αυτό το ιδιωτικό κέντρο που υπάρχουν τόσες καταγγελίες κατά του κέντρου. Λοιπόν, να πω, γιατί το επιλέγουν, να ολοκληρώσω ότι έχει... Δεν τους το επιβάλλει κάποιος ο γονείς. Όχι, θα σου πω. Δεν είναι του δημοσίου να πει δεν είχα χρήματα να πάω αλλού και πήγα εκεί. Δεν υπάρχει και δημόσιο. Αλλά αυτή τη στιγμή γιατί το επιλέγουν. Δεν μπορώ να το διανοηθώ αυτό το πράγμα. Γονείς που ξέρουν. Θέλετε να δούμε τι λένε οι γονείς. Να πούμε ότι παρακαλώ. Όχι, να δούμε τι λένε οι γονείς. Αμέσως μετά, αφήστε με να συντονίσω λίγο, να καταλάβει ο κόσμος αυτά που συζητάμε. Εσύ τα ξέρεις και τα ζεις, αλλά εγώ είμαι από εδώ που προσπαθώ να καταλάβει ο κόσμος ότι δεν είσαι εδώ μία γυναίκα που έχει κάτσει και λέει το προσωπικό της θέμα. Λέει όλα αυτά που έχει συγκεντρώσει και υπάρχουν και άλλοι γονείς. Πρέπει να το καταλάβουν ένα. Να πούμε ότι έχει πάει στο Μαξίμου η υπόθεση πλέον. Και δόξα να έχει ο Θεός. Παρακαλώ. Πάμε. Σοβαρότατες καταγγελίες για κακοποίηση και παραμέληση παιδιών αμαία σε συγκεκριμένη κατασκήνωση της Αττικής κάνει η κυρία Ρουμπίνη Βριώνη, μητέρα 16χρονης κόρης που πάσχει από ένα σπάνιο σύνδρομο. Το παιδί πήγε κατασκήνωση μετά από προτροπή της ειδικής παιδαγωγού ψυχολόγου που είχαμε ως δασκάλα μαθησιακής αποκατάστασης στο σπίτι για ένα χρόνο, η οποία οργάνωνε και διάφορα προγράμματα κοινωνικών δεξιοτήτων τα Σαββατοκύριακα. Αντιλαμβάνομαι λοιπόν ότι η γυναίκα που το πρότεινε ήταν ένας άνθρωπος της εμπιστοσύνης σας. Ναι. Αποφασίσαμε με τον σύζυγό μου να τη στείλουμε. Διστακτικά μεν, αλλά θεωρήσαμε ότι θα ήταν καλό για το παιδί. Πηγαίνουμε μαζί με τον σύζυγό μου, την 14χρονη κόρη μου εκεί, που εμένα ο χώρος που είδα δεν μου θύμισε κατασκήνωση. Αλλά έβλεπα κάποια πράγματα τα οποία θεωρούσα ότι ήταν επικίνδυνο για τα παιδιά. Η τουαλέτα ήταν ένα πολύ μικρό μπάνιο και μου δείξανε στην αρχή ένα ημίδιπλο κρεβάτι, όπου εκεί θα κοιμόταν η κόρη μου μαζί με τη φίλη της την Αθαλική. Είπα εγώ ότι το δικό μου το παιδί δεν θέλω να μοιράζεται το κρεβάτι. Και μετά έπεσε το μάτι μου σε κάτι φουσκωτά στρώματα. Και ρωτάω για ποιο λόγο είναι αυτά. Μου εξήγησαν ότι αυτά είναι για τους θεραπευτές, έτσι ώστε όταν κάποιο παιδί είναι ανήσυχο το βράδυ και να κοιμούνται δίπλα στο παιδί. Το οποίο παιδί δεν μας άφησαν ποτέ να πάμε να το δούμε, λόγω του ότι θα αναστατώνονταν τα άλλα τα παιδιά. Δεν ήταν 8-10 παιδιά, ήταν πολύ περισσότερα παιδιά. Όπως ότι δεν ήταν 5 θεραπευτές που μας είχαν πει, ήταν 3. Όπως στην πορεία μάθαμε ότι ο ένας από αυτούς δεν είναι θεραπευτής. Ήταν ιδιοκτήτης μιας πιτσαρίας. Εγώ είδα την κόρη μου να είναι πολύ αδυνατισμένη. Σαν χαμένη, έτσι, είχε ένα πλανές βλέμμα. Ήταν χιλιοτσιμπημένη από τα έντομα. Και το παιδί έκανε να συνέλθει 2 μέρες. Η Ρουμπίνη μαζί με άλλες μητέρες απευθύνθηκαν στο συνήγορο του πολίτη, όπου διερεύνησε την υπόθεση. Κατόπιν, κατέθεσαν στη Γαδά. Βεβαίως, ναι. Βεβαίως, πήγαμε, καταθέσαμε. Και από εκεί και πέρα το θέμα έχει πάρει το δρόμο της δικαιοσύνης. Φέτος το Σεπτέμβρη μου κάνανε κοινοποίηση κάποιες επιστολές που είχαν στείλει σε αρμόδιες υπηρεσίες. Αναφερόταν ότι είχε γίνει η διερεύνηση και είχε φανεί σωρία παραβάσεων, κλαθών. Και μου είπαν ότι είχαμε επικοινωνήσει μαζί σας για να πάτε στον εισαγγελέα. Εγώ θέλω να δω αν αυτά που φοβάμαι είναι αληθινά. Και αν αυτά που φοβάμαι είναι αληθινά, τι
πρέπει να κάνω σαμάν από εκεί και πέρα. Εσένα, Ρουμπίνη, η κόρη σου δεν μιλάει. Όχι. Όμως, έχετε έναν τρόπο να επικοινωνείτε. Όταν έφυγε από την κατασκήνωση αυτή, επικοινώνησε με τον τρόπο της κάτι που την ενόχλησε, κάτι που απέφευγε. Απέφευγε να μου αναφέρει το οτιδήποτε. Δηλαδή, ενώ γενικά είναι ένα πολύ χαρούμενο, ένα πρόσχερο παιδί, απέφευγε να μιλάει. Και όταν ρωτάγαμε τα παιδιά μας, ποτέ δεν έλεγε κάποιο παιδί εκτός από ένα για τον εαυτό του. Λέγανε για τα άλλα. Πέρασες καλά, ναι, ναι. Σε χτύπησε κανείς, ναι. Ποιος, αυτός. Γιατί σε χτύπησε για το καλό μου. Ο κύριος Μανώλης εργάστηκε εθελοντικά στη συγκεκριμένη κατασκήνωση ως οδηγός. Όμως, παραιτήθηκε 6 μήνες μετά, γιατί όπως μας λέει ο ίδιος, δεν άντεχε άλλο αυτά που έβλεπε. Γινόντουσαν πάρα πολλά, εκμεταλλευόντουσαν πάρα πολύ τα παιδιά. Τα βαράγανε, τα βρίζανε. Ήμουνα στις κατασκηνώσεις τα οποία τα παιδάκια αυτά πρέπει να λιμοκτονούσαν γιατί τους δίνανε 2-3 τριγωνάκια, αυτά τα τσίπς και τέτοια τους δίνανε το μεσημέρι. Το πρωί τα παίρναμε με το σχολικό, γιατί ήμουνα και στο σχολικό, τα παίρναμε έξω από το πρωί και τα γεννούσαμε 11 και 11.30 το βράδυ. Ήταν κλειδωμένα συνέχεια. Δηλαδή τα παιδάκια τα οποία δεν μπορούσαν να εκφραστούν πάρα πολύ, ήταν νευρικά, τα είχαν κλειδωμένα συνέχεια. Ο συνοδός που είχα μαζί μου χρησιμοποίησε βία γιατί έτσι λέει πρέπει να καταλάβουν τα παιδάκια ότι ήταν ανώτερός τους και για να τον ακούνε. Τα πιάνε από το λαιμό, τα πέταγε κάτω, τα είχε στο πάτωμα για να καταλάβουν τα παιδιά ποιος είναι ο ανώτερός τους. Υπάρχουν και αποδείξεις ότι όταν μου τις ζητήσει ο εισαγγελέας φαίνονται και στις φωτογραφίες. Μέσα τα παιδάκια τα περισσότερα γυμνόντουσαν μέσα στο σχολικό, κάναν άσυνες χειρονομίες. Η Ασπασία μεγαλώνει μόνη της την 13 χρονών κόρη της Μελίνα. Η ίδια μιλάει για τη δική της αρνητική εμπειρία όταν έστειλε το παιδί της στη συγκεκριμένη κατασκήνωση. Η πρώτη ένδειξη ήταν ότι ήρθε η Μελίνα με ένα καρφί στο παπούτσι της. Έστειλα στην ιδιοκτήτρια τα παράπονά μου. Πάντα υπήρχε κάποια δικαιολογία. Έρχεται το καλοκαίρι, είναι η Μελίνα γραμμένη σε αυτό το κέντρο για να κάνει τα μπάνια της και επειδή το παιδί μου με το που θα κάνει ένα μπάνιο έρχεται κατάμαυρο στο σπίτι, έχει περάσει μια εβδομάδα και το παιδί μου είναι κάτασπρο. Ανακαλύπτω που είναι η παραλία. Η παραλία ήταν δίπλα στο Δημαρχείο της Βούλας και την επόμενη μέρα πάω και την στείνω εκεί από το πρωί. Μας λέγανε ότι τα παιδιά τα πηγαίνουν νωρίς για να μην τα πιάσει ο καύσωνας. Τα παιδιά ήρθαν 12 η ώρα το μεσημέρι. Βλέπω να έρχεται ένα μεγάλο πούλμαν, ένα μικρό βανάκι με πάνω από 30 παιδιά, τα οποία τα παιδιά τα βγάζανε αναομάδες 5 με 7 παιδιά, τα βάζανε στη θάλασσα. Η περισσότερη ώρα που χρονομέτρησα ότι έβαζαν τα παιδιά στη θάλασσα ήταν 5 λεπτά. Είδα και παιδιά να τα σπρώχνουν επειδή δεν θέλανε να μπουνε. Η μία κοπέλα τα έσπρωχνε, τα έβαζε στη θάλασσα και η άλλη τα βιντεοσκοπούσε ώστε να στέλνει σε εμάς τους γονείς που είμαστε στην κοσμάρα μας ότι τα παιδιά μας είναι μια χαρά. Είδα το παιδί μου να μπαίνει μόνο για 3,5 λεπτά στη θάλασσα. Έκατσα εκεί μέχρι τις 2,5 ώρα το μεσημέρι. Είχε καύσωνα. Τα παιδιά μέχρι να έρθει η σειρά τους ήταν στιβαγμένα μέσα στο πούλμαν, μέσα στον καύσωνα. Και μόλις το είδα αυτό εννοείται ότι σταμάτησα το παιδί μου απευθείας από αυτό το κέντρο. Εγώ έχω δει το παιδί μου να έρχεται με γρατζουνιές στο χέρι του, οι οποίες υπάρχουν μετά από 6 μήνες ακόμα, σαν τατουάζ, σαν να μου λένε «Μάνα κοίτα», μας δημιουργούνται μεγάλες τύψεις για αυτό το πράγμα, όλων των γονιών, ότι υπήρχε ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν κακοποιητικός απέναντι στα παιδιά, φώναζε στα παιδιά, έδερνε τα παιδιά, τα έπιανε από το λαιμό. Αυτή η γυναίκα παίρνει 520 ευρώ από τον ΕΟΠΗ μέσω εμάς κάθε μήνα και αυτή τη στιγμή που μιλάμε μπορεί να κακοποιούνται παιδιά. Για τον υπόλοιπο χρόνο θέλω να κάνω τον κύκλο της κουβέντας, θέλω να έρθω κρικόρ σε σένα. Αυτά που ακούσαμε είναι βασανιστήρια για τα παιδιά αυτά. Είναι απαράδεκτα πράγματα. Γιατί αν, γι' αυτό επέμενα πριν. Τα άκουγες από την ένα που μετέφερε, αλλά εδώ έβλεπες τους ίδιους γονείς να στα λένε. Για ένα κέντρο, το οποίο δεν χρειαζόταν αδειοδότηση. Και τα έβγαζε και από το κέντρο, τα πήγαινε και βόλτα. Όσο θα έκανε μόνο λογοθεραπεία, από την ώρα που φιλοξενεί τα παιδιά εκεί από το πρωί στο βράδυ, από την ώρα που μπαίνουν Σαββατοκύριακο μέσα, από την ώρα που πάνε κατασκήνωση, θα πρέπει να αδειοδοτηθεί. Αν δεν αδειοδοτείται, πρέπει να κλείσει. Αυτά που ακούμε είναι φρικώδη πράγματα. Σκανδαλώδες. Σκανδαλώδες, είναι φρικαστικά, είναι βασανιστία για παιδιά, αν μην μπορούν να υπερασπιστούν τον εαυτό τους. Μα δεν άκουγες τι είπε.
το έστελναν στη θάλασσα, υποτίθεται για να στείλουν στους γονείς, να είναι χαρούμενοι οι γονείς όταν το παιδί τους μπαίνει στη θάλασσα. Τα σπρώχναν, λέει, στη θάλασσα και τα βιντεοσκοπούσαν. Ναι. Λένε οι γονείς, δεν τα λέμε εμείς. Κοροϊδεύουν. Πρέπει να κληθεί από τον εισαγγελέα, ο ιδιοκτήτης αυτού του κέντρου, και να παραπεμφθεί άμεσα μόνο και μόνο από τις ομολογίες αυτές. Νομίζω τώρα. Από τις ομολογίες αυτές. Για τέσσερα άτομα σήμερα. Μετά από αυτά που έβγαλε στο φως είναι ένα, τέσσερα. Σήμερα το παιδάκι στο πρεβάζει. Ποιος προστατεύει αυτό το ίδρυμα. Έχει πολλάκι στο παρελθόν. Το θέμα είναι γιατί δεν ανακαλύπτει η άδεια. Θέλω να ακούσω τον κύριο Γιάννη. Το σφραγίζουν. Το θεραπευτικό κέντρο ημέρας που λειτουργεί το χαμόγελο, δωρεάν για τα παιδιά και τις οικογένειες, περάσαμε από το Υπουργείο Υγείας και καλά κάνανε. Από εξαντλητικούς ελέγχους για το κτίριο, για τα κτηριακά, για τις διαδικασίες. Γιατί εδώ έχουμε να κάνουμε με παιδιά που έχουν, μπορεί να έχουν και επικινδυνότητα. Δεν είναι παιδιά με αναπηρία, είναι παιδιά όμως που έχουν εντάσεις, ψυχικά θέματα κλπ. Με μια ομάδα παιδοψυχιάτρων, παιδοψυχολόγων, άρα μας υποχρεώνουν ακόμη και το προσωπικό που εμείς το θέλουμε, το προσωπικό το οποίο θα λειτουργεί κάτω από αυτή τη διαδικασία. Λογοθεραπευτές, εργοθεραπευτές. Έτσι έπρεπε. Δεν μένουν παιδιά μέσα. Ούτε. Μία ώρα μέσα εκεί, γιατί δεν έχουμε και δεν είναι χώροι πρώτα κατάλληλα και δεύτερον δεν θα πρέπει να μένουν παιδιά. Άρα το σύστημα θέλει από τη βάση να ξαναφτιαχτεί. Υπάρχουν νομοθεσίες. Το Υπουργείο Υγείας έχει νομοθεσία. Ναι, αλλά πρέπει από τη βάση δεδομένων που λέω εγώ να ξεκινήσει. Δεν τη βλέπω την νομοθεσία. Και σε αυτό και σε άλλες περιπτώσεις να εφαρμόζεται τόσο πολύ. Δεν αρκεί να υπάρχουν οι νόμοι. Πρέπει να καλούνται και σε εφαρμογή. Πρέπει να αλλάξει νομοθεσία εδώ. Εδώ είναι, συγγνώμη, χωρίς νομοθεσία τα κέντρα ειδικών θεραπείων και ζητάμε τουλάχιστον να υπαχθούν στη νομοθεσία των κέντρων ημέρας. Για να υπάρχουν... Όπως αυτό που λέει ο κύριος Γιαννόπουλος. Αν λειτουργεί τέτοιο κέντρο χωρίς άδεια, τότε τίθεται ζήτημα επέμβασης αστυνομίας. Δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να συνεχίσει να υφίσταται. Η αστυνομία μας λέει ότι δεν μπορεί γιατί δεν υπάρχει άδεια. Από την ώρα που δεν υπάρχει άδεια. Ακριβώς επειδή δεν υπάρχει άδεια μπορεί. Από την ώρα που δεν υπάρχει άδεια. Λοιπόν, η περιφέρεια μας λέει, συγγνώμη, αυτό για να ολοκληρώσω. Η περιφέρεια μας λέει ότι για να μπορέσω να το κλείσω, θέλω εισαγγελική παραγγελία. Ο εισαγγελέας λέει, είναι ιδιωτική επιχείρηση, δεν δίνω εισαγγελική παραγγελία. Και εμείς τι να κάνουμε. Κάνει παράνομες λειτουργίες αυτή η επιχείρηση. Εφόσον λειτουργεί χωρίς άδεια. Λειτουργεί παράνομα και αυτό είναι ζήτημα άμεσης επέμβασης των αστυνομικών αρχών. Βέβαια, να επισημάνω και κάτι άλλο, μια άλλη παράμετρο που δεν είναι τόσο νομική όσο από την ανθρώπινη πλευρά. Συνολικά, σαν κοινωνία, έχουμε πιο πολύ ατομική συνείδηση παρά ομαδική. Πρέπει να καταλάβουμε και γρήγορα, γιατί υπάρχει σοβαρό πρόβλημα σε πολλούς τομείς. Θα σκοτωθεί παιδί. Δεν υπάρχει. Είναι SOS, συγγνώμη. Έχετε δίκιο. Κάνω ένα SOS αυτή τη στιγμή στην πολιτεία, στο σύστημα. Στο Θεό θα σκοτωθεί παιδί, είναι ζήτημα ορών. Ναι, και πρέπει να καταλάβουμε συνολικά σαν κοινωνία, για να ολοκληρώσω τη σκέψη, ότι δεν υπάρχουν τα δικά μου παιδιά, τα παιδιά της Νένας και τα παιδιά του Α, του Β, του Γ. Σε μία, αν θέλουμε να είμαστε σωστά οργανωμένη πολιτεία, όλα τα παιδιά είναι παιδιά όλων μας. Και γι' αυτό το λόγο δεν πρέπει ο καθένας να αρκείται μόνο στα δικά του, αλλά πρέπει να βλέπει... Έχω ένα τσάι το βράδυ, θα έρχεται να πιούμε, να στουγκρίσουμε, να ανεβάσουμε κάτι στο Instagram. Γιατί δεν βλέπω να συζητάμε για αυτά τα ζητήματα. Εγώ, παιδιά, ειλικρινά σας το λέω σήμερα. Είμαι εδώ, πως ήμουν ο παιδάκι και δεν ήθελα να ακούω. Έκανα αυτή την κίνηση γιατί δεν ήθελα να ακούω. Πραγματικά, έπιασα τον εαυτό μου να κάνω την ίδια κίνηση. Δεν θέλω να τα πιστεύω αυτά που ακούω. Και αρχίζω και το κάνω και αρχίζω και ξανακουνιέμαι και ξανακουνιέμαι. Γιατί δεν τα πιστεύω αυτά. Αλλά το απόγευμα υπάρχει ένα τσάι που θα έρθουν βουλευτές να μιλήσουν. Αν θέλετε, ελάτε κι εσείς να τσουγκρίσουμε στην υγεία. Γιατί εδώ αυτό το ζήτημα δεν νομίζω να λυθεί. Αλήθεια το λέω. Δηλαδή, σερνόσαστε ένα χρόνο με καταγγελίες. Οι άνθρωποι, όπως λέτε εσείς, εγώ δεν τα γνωρίζω, πάνε και έρχονται σε ανακριτή και εισαγγελέα, βγαίνουν έξω. Τρεις φορές, η τέταρτη σήμερα. Η Νένα περίμενε ένα χρόνο τους αρμόδιους. Χοντρικά το λέω, τους αρμόδιους. Μην μπαίνει στη λεπτομέρεια του πόσο. Καταγγελίες, αγάπη. Ναι, όχι. Όσο περίμενε τους αρμόδιους να σου δώσουν μια απάντηση πριν βγεις να κάνεις δημόσια την καταγγελία. Έχετε δυνατότητα αυτή την κασέτα να δοθεί. Πού να δοθεί. Γραφό.
και να σταλίσει η εισαγγελέα. Γιατί δεν πρέπει, αυτεπάγγελτα πρέπει η εισαγγελέα, κύριε Γιαννόπουλε. Τι να σταλίσει. Να σα πω κάτι. Να το βοηθήσουμε και εμεί. Α βοηθήσουμε λίγο. Θα ανέβει η εκπομπή ούτω ή άλλω, ανέβει και στο YouTube όποιο δεν τη βλέπει τώρα. Να σταλεί, σαν όπω μα έχει ζητήσει κατά καιρού εισαγγελίε, να σταλεί η κασέτα, αν αυτό επιτρέπεται νομικά. Να την πάει, λέει ο κύριο Παπαδόπουλο. Εγώ εκτιμώ, επειδή είναι πολύ ευαίσθητο ο κύριο Ελευθεριάνο ο προϊστάμενο εισαγγελέα, μετά από τη σημερινή εκπομπή θα διατάξει μια προκαταρκτική. Πολλά πράγματα. Είναι υποχρέωση κάθε πολίτη όταν αντιλαμβάνεται ποινικό αδίκημα, παράβαση νόμου, δεν είναι μόνο δικαίωμα, είναι και υποχρέωση να την γνωστοποιήσει στην αρμόδια εισαγγελική αρχή. Ναι, κύριε Παπαδόπουλε, πάντως εγώ νομίζω ότι εδώ πέρα έχουμε κρίκους μιας αλυσίδας που κάποιοι κρίκοι μάλλον παραλαδώνονται για να λειτουργούν τα πράγματα καλά το καλύτερα. Πες. Δεν είναι... Παραλαδώνονται ναι. με λάδι και σαμπάνια. Ναι, δεν μπορώ να δώσω άλλη εξήγηση. Ωραία, άφθονε. Να πω ότι διαφωνώ. Δεν ξέρω να εισαγωγή. Θα είναι ένα εμείς και επανερχόμαστε, παιδιά. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Γιαννόπουλε. Ναι, μου σας ευχαριστώ πολύ. Εξαντλήσαμε τα πάντα. Διαφημίσεις.